Τώρα, πάμε να βρούμε τον κύριο Παναγιώτη Κάβουρα, φίλο μας εδώ της εκπομπής, φοροτεχνικός. Γεια σας, δεν τον καθυστερήσαμε και πολύ, ε. Τον καθυστερήσαμε αρκετά. Ναι. Είπαμε, ώρα πασό. Γεια σας, κύριε Κάβουρα, καλημέρα. Λοιπόν, να είστε καλά. Έχουμε πάθει το εξής εδώ ως εκπομπή. Ο Γιάννης Τζούνιος που πληρώνει μετά τον Ιούλιο, ρε παιδί μου, έχει ένα άγχος και μια πρεμούρα το να ξεκινήσουν γρήγορα οι φορολογικές δηλώσεις, γιατί βιάζεται να πληρώσει νωρίς. Λέει. Είμαστε με ιδεάτες, έχουμε την ίδια πρεμούρα. Να μην λέμε τη λέξη Ιούλιο όμως πλέον, να λέμε μέχρι και Ιούνιο τελεσίδικα. Αυτό που περιμένουμε να νομοθετηθεί, το νέο φορολογικό νομοσχέδιο, την κυριότερη αλλαγή είναι αυτή που βλέπουμε αυτή τη στιγμή στην κάρτα, είναι η υποβολή των δηλώσεων να κλειδώσεις ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, να είναι από 1η Μαρτίου έως 30 Ιουνίου. Θα έλεγα και το από Μάιο ή Ιούνιο θα ήταν ακόμα καλύτερα. Η πλήρη λειτουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας χωρίς τεχνικά προβλήματα, χωρίς καμία ad hoc απόφαση εγκυκλίου και διάφορες διευκρινιστικές στο χρονικό. Θα υπάρχουν ποινές για λάθη ή καθυστερείς. Αυτό δεν λέει και πολλά πράγματα. Θα μου επιτρέψετε να είμαι επιφυλακτικός. Με τις ποινές δεν το λύνουμε το θέμα. Πρέπει να γίνει μια προεργασία πολύ σοβαρή και θα έλεγα ακόμα και νωρίτερα από αυτό που συζητάμε αυτή τη στιγμή. Η έκπτωση φόρου 2-4% για εφάπαξ εξόφληση φόρου. Και αυτό νομίζω ότι είναι άνευ ουσίας. Εκείνοι που είναι να πληρώσουν, οι συνταξιούχοι παράδειγμα, που είναι πολύ τυπικοί και πληρώνουν ποσά συγκεκριμένα κάθε χρόνο, είτε είναι 3%, είτε 4%, είτε 2%, δεν θα πάνε να υποβάλουν τη δήλωσή τους για το 3-4%. Πληρώνουν το φόρο εφάπαξ έτσι κι αλλιώς. Η έκπτωση έχει, θα έλεγα, ουσία. Εάν υπήρχε σε επιχειρήσεις που πληρώνουν 3, 4, 5.000 ευρώ φόρο, που μπορεί να ήταν 5 και 10% η έκπτωση, να το καταλάβω, να έχει κάποιος μια ελάφρυνση των 300, των 500 ευρώ. Νομίζω ότι δεν είναι μέτρα, είναι μέτρα ημίμετρα που δεν θα βοηθήσουν. Καλό θα είναι να εξελιχθούμε, να κλειδώσουμε τις φορολογικές δηλώσεις για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, χωρίς παραλήψεις και λάθη και χωρίς να πάμε εμείς μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα, είτε οποιοδήποτε κάνει τη φορολογική δήλωση σε τροποποιητικές, να πιέσουμε το χρόνο, αλλά να γίνουν πολλά λάθη. Πάλι είμαι επιφυλακτικός, γιατί είμαστε στον Οκτώβριο, δεν έχουν νομοθετηθεί όλα αυτά. Δεν ξέρω πώς προεργασία χρειάζεται για να διαβαστούν σε εισαγωγικά όλες αυτές οι παραλήψεις που έχουμε κάθε χρόνο, για να μπορέσουμε να έχουμε έτοιμες φορολογικές δηλώσεις. Και αυτό που βλέπουμε πάλι, το προσυμπληρωμένοι κωδικοί. Οι προσυμπληρωμένοι κωδικοί είναι εδώ και μια 7ετία, 8ετία, αν δεν κάνω λάθος, και νωρίτερα. Το είδαμε και φέτος να λέγεται συνέχεια ότι ήταν προσυμπληρωμένοι κωδικοί. Προσυμπληρωμένοι κωδικοί είναι. Το θέμα είναι, μπορεί κανείς να δει, να προβλέψει η φορολογική διοίκηση, να προβλέψει μια αγορά και πώληση αυτοκινήτου, να έχουν περαστεί τα ποσά, να έχει περαστεί το αυτοκίνητο που έχει πουληθεί και έχει αγοραστεί, να προβλεφθεί το ότι η αγορά των κατοικιών θα είναι όλα, κάποιος που πουλάει ή αγοράζει ένα σπίτι, μια οικία, ήταν μέσα φέτος, όχι. Έγιναν προσυμπληρωμένες οι δηλώσεις 5 Ιουλίου σε ορισμένους και ήρθαν αυτομάτως μετά μες τον Ιούλιο να κάνουν τροποποιητικές. Γιατί είχε ξεχαστεί ένα αυτοκίνητο, γιατί είχε ξεχαστεί ένα σπίτι, γιατί είχε ξεχαστεί το ποσό της αγοράς. Άρα, με βάση αυτά που λέει, είναι σωστές οι επισημάνσεις που κάνετε, κύριε Κάβουρα, αλλά με βάση αυτά που λέει, δηλαδή, ο Τζούνος μπορεί να πληρώσει 1η Μαρτίου. 1η Μαρτίου ο κύριος Τζούνος, με αυτά που λέγονται, θα πληρώσει με 4% έκπτωση από 3%, με τη μεγαλύτερη έκπτωση που έχει θεσπιστεί ποτέ. 1η Μαρτίου να πληρώσω εγώ. Το ξέρω χρόνια ότι ο κύριος Τζούνος έχει ζει με αυτό το άγχος. Μα τώρα δεν το κρατάω 3 μέρες. Το 1η Μαρτίου με 30 Ιουνίου εσάς σας ικανοποιεί, ή θα αρχίσουμε να συζητάμε πάλι για παρατάσεις κτλ. Όταν θεσπιστεί με νόμο το 1η Μαρτίου με 30 Ιουνίου, ο νόμος είναι νόμος. Δεν θα έχουμε καμία παράληψη μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα που είναι θέμα της φορολογικής διοίκησης. Και καμία γκρίνια από εμάς στις 30 Ιουνίου. Έτσι. Αν είναι όλα εντάξει. Άρα να γίνει όλα... να κάνει διακοπές με την ησυχία του άνθρωπου. Και εμείς θα πληρώσουμε 1η Μαρτίου. Εγώ, 1η Μαρτίου. Βέβαια. Το τονίζω όλα με κεφαλαία, τελεία, παράγραφος που λέει και ένας φίλος. Γεια σας, κύριε Κάβουρα. Καλημέρα σας. Ωραίο το ποσετάκι έγραψε.